έχει... είναι γεγονός, ναι, και είμαστε πάντα υπέρ της, των επενδύσεων και της, αν θέλετε, αναβάθμισης της περιοχής. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι παραχωρούμε όλα τα δικαιώματά μας στους ξένους. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί στη μεγάλη, στο τέρμα, όσοι γνωρίζουν, τη μεγάλη παραλία, mm-hmm, υπήρχε και υπάρχει μια διάβαση εδώ και 40 χρόνια, ίσως και mm-hmm παραπάνω. Mm-hmm. Που κατεβαίνει στο τέρμα από τη μεριά της Ιεράπετρας, προς mm-hmm μας δηλαδή, mm-hmm, στη μεγάλη παραλία. Mm-hmm. Το ξενοδοχείο λοιπόν αγόρασε το ένα τμήμα του Καράτζη, ιδιοκτησίας Καράτζη, mm-hmm, και αγόρασε όμως και δυτικότερα ένα άλλο τμήμα και το ένωσε, αλλά στη μέση υπήρχε αυτή η διάβαση, μάλιστα, των δύο ιδιοκτησιών. Δεν ήταν mm-hmm μία ιδιοκτησία, καταλάβατε. Ναι. Το ξενοδοχείο λοιπόν τοποθέτησε μόλις άνοιξε μία πόρτα. Άρα, μία μικρή έτσι, επεξήγηση. Ναι. Αγόρασε δύο κομμάτια, δηλαδή του Καράτζη, ναι, ήταν, και άλλο, ναι, ένα, ναι, και τα ένωσε. Ναι. Αλλά είναι, στη μέση. Τα χώριζε η διάβαση όμως. Τα χώριζε αυτά τα, η διάβαση. Ναι, άρα, η διάβαση. Τώρα δεν τα ξέρω αυτά τα νομικά. Άρα, ναι, αυτή η διάβαση πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, ναι, ή έχει ενώσει την περιουσία η Ρόμπινσον. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Έχουν πάρει άδεια και μάλιστα η άδεια για να χτίσουν. Mm-hmm. Έχουν χτίσει πάρα πολύ ωραία χτίσματα και πολλά χτίσματα. Το συνολικό είναι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Έχουν πάρει άδεια και η άδεια έχει εκδοθεί από το Υπουργείο, από την Αθήνα κατευθείαν. Μέσα στην άδεια λοιπόν αναφέρεται η διάβαση αυτή, 3 μέτρα στην ιδιοκτησία τους, ελεύθερη πρόσβαση στους περιοίκους, πεζή. Ναι, άρα μπορεί κάποιος δηλαδή να διασχίσει το, ναι, ξενοδοχείο ελεύθερα τώρα, και εσύ, να πάει στην παραλία. Βεβαίως. Mm. Εσείς τώρα, κυρία Σαγκαράκη, το να υπάρχει εκεί ένα σεκιουριτάς. Mm. Να σου λέει ποιος είσαι, να σου γράφει τα στιγμένα χαρτί, τα στοιχεία και πού πας, mm, και άνοιξε, κλείσε την πόρτα, mm-hmm, έτσι, θεωρείται αυτό ελεύθερη πρόσβαση. Αν θεωρείται ελεύθερη πρόσβαση, τότε εγώ κάνω λάθος. Μάλιστα. Εσύ έχει, τι λέτε. Έχει τοποθετηθεί λοιπόν μία πόρτα, έχει μπει securitas, ο οποίος σου κάνει και μία ανάκριση, ελέγχει. Ναι. Ποιος είσαι, πού πας και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Για να κάνω, ναι, λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Ωραία, πες ότι μπαίνει ένα στοιχείο έτσι, που θέλει να κάνει έτσι, κακόβουλες ενέργειες μέσα στο ξενοδοχείο. Πώς θα το ελέγξει? Μα αφού υπάρχει, ναι, ο σεκιουριτάς εκεί, να, δεν μπορεί να ελέγξει αν εγώ που μπαίνω μέσα, mm, πάω στη θάλασσα ή πάω από τη μεριά του ξενοδοχείου, αν είναι δυνατόν. Να. Και να σας πω και κάτι. Από τη μεριά της θάλασσας, mm, είναι ανοιχτά. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν ένας κακόβουλος από τη μεριά της θάλασσας να κάνει. Έχει τοποθετηθεί μια, δηλαδή, κύριε Πατελάκη, μία πόρτα που απαγορεύει την είσοδο ουσιαστικά. Η έξοδος όμως είναι ελεύθερη. Δηλαδή δεν μπορεί, ναι, μπορεί κάποιος να μπει από τη θάλασσα. Ναι, βέβαια, άρα βέβαια, το θεωρείτε δηλαδή βέβαια, ότι δεν υπάρχει εδώ. Βέβαια. Ο σκοπός, κυρία Σαγκαράκη, ο σκοπός νομίζω, mm, ότι είναι για να περιοριστεί η διάβαση των περιοίκων προς, mm-hmm, θάλασσα, mm-hmm, και λογικό και εγώ να είχα μια επιχείρηση το ίδιο θα έκανα, mm-hmm, τέτοια, mm-hmm, όμως αυτό είναι δικαίωμά μας, είναι κεκτημένο δικαίωμα, δεν μπορεί να κλείσει, mm-hmm, και η άδεια που της έχει δοθεί, mm-hmm, λέει αυτό, mm-hmm, ελεύθερη πρόσβαση, mm-hmm, στην παραλία, mm-hmm. Να ρωτήσω να τώρα ποιους εξυπηρετεί τώρα, κύριε Πατελάκη, συγγνώμη που, ναι, προσπαθώ να καταλάβουμε όλοι μας. Ποιους εξυπηρετεί αυτή η πρόσβαση, δηλαδή γιατί επιμένετε να είναι ανοιχτό αυτό? Ποιους εξυπηρετεί η διέλευση μέσα από το ξενοδοχείο? Η περίοχη εδώ, εκεί κάναμε μπάνιο. Αλλά και από την Ιεράπετρα πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ που δεν θέλουν να πάνε κοντά στην πόλη, mm-hmm, έρχονται εδώ στη μεγάλη παραλία που είναι και ωραία παραλία, mm-hmm, με την χοντρή άμμο, ναι, ναι, που αγαπημένη είναι παραλία, καθαρή, δεν το έρχονται εδώ, ναι, πάρα πολλοί. Αχα. Οπότε τώρα δεν εξυπηρετεί λοιπόν αυτό και αναγκάζεται να κάνετε το γύρο του ξενοδοχείου. Δηλαδή, κύριε Σαγκαράκη, ναι, προσπαθώ να το καταλάβω εγώ για να το καταλάβω. Ναι, ωραία, εμείς για να μην... οι διοκτήτες, ναι, των περιουσιών, mm-hmm, από το ξενοδοχείο προς τον κεντρικό δρόμο, mm-hmm, ενώ έχουμε ένα ακίνητο, εγώ συγκεκριμένα το έχω αγοράσει 200 μέτρα από τη θάλασσα, εάν κλείσει η διάβαση που αυτός, mm-hmm, ο σκοπός τους, η απόστασή μου από τη θάλασσα γίνεται 2 χιλιόμετρα. Καταλάβετε. Mm-hmm. Εκτός τούτου όμως, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει νόμος με αφορμή το μάτι,
ότι ανά 300 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Δεν υπάρχει εδώ. Εδώ είναι 1,5 χιλιόμετρο, κοντά 2, και δεν υπάρχει πρόσβαση. Δηλαδή, ανεξάρτητο το ένα από το άλλο που σας λέω, έτσι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε μαζέψει και υπογραφές. Ναι, από ανθρώπους που είναι... Αλλά και κάποιοι από την Ιεράπετρα, οι οποίοι κάνουν τον μπάνιο τους εδώ τόσα χρόνια. Α, είναι πάνω από 300 τόσες οι υπογραφές. 360 τόσες υπογραφές. Έχουν καταθέσει έτοιμα στο Δήμο με τις υπογραφές και περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα. Ωραία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ήρθε το θέμα, αποφασίστηκε ρητά η πρόσβαση να είναι ελεύθερη. Πρώτον. Δεύτερον, μετά από αυτό που δεν, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε, εσείς μαζεύετε τις υπογραφές, πάτε στο Δήμο. Συγγνώμη, κύριε Σαγκαράκη, παράδειψή μου, το τοπικό σχολείο εδώ έχει πάρει απόφαση σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και από την είσοδο του ξενοδοχείου, του δρόμου μάλλον, ως το ξενοδοχείο από τον κεντρικό δρόμο, είχαν τοποθετήσει security και εκεί, στο δρόμο που πηγαίνουμε στις περιουσίες μας, και ο άνθρωπος εκεί έκανε έλεγχο, έγραφε τα αυτοκίνητα, τα νούμερα και ρωτούσε, σε σταματούσε ποιος είσαι και πού πηγαίνεις. Από τον κεντρικό δρόμο, καταλάβετε. Ενώ είναι δρόμος κοινοτικός, έτσι, και πηγαίνουμε στις περιουσίες μας. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μετά την παρέμβαση του τοπικού συμβουλίου, που πήρε απόφαση, την οποία στείλει στο Δήμο και σε άλλες υπηρεσίες, αυτό σταμάτησε. Τώρα δεν ελέγχει από τον κεντρικό δρόμο ο Securitas. Όμως από την άλλη μεριά δεν έγινε η υλοποίηση της πόρτας, παραμένει η πόρτα και υπάρχει ο έλεγχος. Και τώρα εσείς να έρθετε να πάτε προς την παραλία, θα σας σταματήσω να σας πούνε ποιος είστε και πού πηγαίνετε. Να. Μάλιστα. Το τοπικό συμβούλιο λοιπόν έχει πάρει απόφαση. Ο Δήμος στείλατε τις υπογραφές, κύριε Παρελάκη, 360 πόσες μαζέψατε, για την ελεύθερη πρόσβαση. Σας είπε κάτι κάποιος, ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, κάτι... Όχι, τίποτα. Δεν έχουμε έχω γράψει και παρατήρηση να ειδοποιηθούμε το θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και λοιπά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ειδοποίηση. Μάλιστα. Καμία ειδοποίηση. Λοιπόν, έτσι ζητάτε ελεύθερη πρόσβαση από εκεί. Το δικαιούστε. Είναι τόσα χρόνια τώρα αυτό το ο δρόμος που διασχίζει, αν το καταλαβαίνω σωστά, το ξενοδοχείο. Έχει μπει πόρτα, έχει μπει και φύλακας εκεί. Έτσι, και σας ζητάει συνεχώς πού πάτε, τι κάνετε και πώς το κάνετε. Ενώ από την άλλη, από την άλλη πλευρά της θάλασσας είναι ανοιχτή η πρόσβαση. Οπότε δεν δικαιολογεί την ανασφάλεια, ας πούμε, μπορεί να έχει το ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Γιατί μπορεί κάποιος εύκολα να μπει από την πόρτα που είναι στις παραλίες. Κύριε Σαγκαράκη, την αρχή τους έλεγα εγώ γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος. Λέει, ξέρετε, για τον κορονοϊό. Μετά το γυρίσανε, λέει, ξέρετε, την πόρτα την κλείνουμε γιατί έχει αδέσποτα σκυλιά και μπαίνουν μέσα, λέει, και λερώνε τον καζόν. Δικαιολογίες δηλαδή που για μένα δεν ισχύουν. Τέλος πάντων, στο θέμα αυτό, να ξέρετε, είναι ενήμερη και η αντιπεριφέρεια, ο αντιπεριφερειάρχης και οι υπηρεσίες, φαντάζομαι, της αντιπεριφέρειας. Περιμένουμε από όλους τα δέοντα. Μάλιστα. Εδώ και πόσο καιρό, κύριε Πατελάκη, έχετε πάει στο Δήμο, στην αντιπεριφέρεια? Ναι, δηλαδή το γνωρίζουν στο αυτό. Στο Δήμο έχω καταθέσει προσωπικά αίτηση. Περίπου το Πάσχα, δεν θυμάμαι η ημερομηνία τώρα, περίπου το Πάσχα. Ναι. Έχω πάρει απάντηση σχετικά με τη διάβαση. Την αίτηση με τις υπογραφές για το Δημοτικό Συμβούλιο την καταθέσαμε πριν 15 μέρες περίπου. Να. Αλλά εντωμεταξύ είχατε ενημερώσει και το Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, αρμόδιους για αυτό το θέμα. Έτσι είναι ενημερωμένοι γι' αυτό. Ζητάτε λοιπόν ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα. Το μονοπάτι αυτό δεν έχει αλλάξει μορφή, ισχύει σύμφωνα και με τα συμβόλαια που έχετε δει για την αγορά αυτών των δύο κομματιών για να γίνει το Ρόμπινσον. Ισχύει το μονοπάτι,
το δρομάκι αυτό. Ναι, ναι, μα, έτσι, μα, δεν υπουργείο... έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Και το Υπουργείο σας είπα, στην άδεια που σας έχει δώσει, γράφει ελεύθερη πρόσβαση των περιοίκων. Καταλάβετε. Βεβαίως, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Εγώ φαντάζομαι και οι ακροατές μας. Ωραία, θα απευθύνουμε τα ερωτήματα αυτά. 364 υπογραφές μέχρι τώρα. Είπαμε που ζητάτε πρόσβαση στη θάλασσα. Ναι, πάρα πολλοί οι περίοικοι που δεν είχαν ενημερωθεί, γιατί δεν το βρεις ένα-ένα, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να υπογράψουν και αυτοί. Αλλά εντάξει, αν χρειαστεί, θα μαζέψουμε και άλλες υπογραφές. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μα αυτές ήταν αυθόρμητες, καταλαβαίνω, οι υπογραφές που έχετε συλλέξει. Συνάντησα κατοίκου, κυρία Σαγκαράκη, δεν ξέρω αν κατανοούμε τον χρόνο σας. Όχι, όχι, πείτε μας. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε από όλες τις πλευρές. Έχει χρόνια και κάναν τον πάνελ τους εδώ, και ψαρεύαν εδώ στο τέρμα τη Μεγάλη Παραλία, οι οποίοι ήρθαν φέτο και βλέποντα την πόρτα και ελέγχοντα του ο φύλακα. Οι άνθρωποι εκνευριζόταν και φεύγανε. Και μου κάνανε παράπονα εμένα στην πόλη. Ότι πώς το ανέχεστε και τα λοιπά. Αυτό εγώ ήρθα και με δυο με εκνευριάσανε και έφυγα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός τους. Να αποτρέψουν όσο μπορούν τον κόσμο να πηγαίνει εκεί. Μάλιστα, ωραία. Οπότε κατανόησα τι και πώς. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις και να μείνει η ελεύθερη πρόσβαση, να δούμε πώς θα μείνει, ποια θέση παίρνουν οι θύνοντες σε αυτό και αν χρειαστεί, κύριε Πατελάκη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ πολύ για την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για την ανοιχτή πρόσβαση που διεκδικούν.